Μεταξύ 11 και 15 Οκτωβρίου του 2017 θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Χοροδιών Καλαμάτας. Πρόκειται για μια μεγάλη διεθνή εκδήλωση, η οποία προέβαλε την Καλαμάτα και το κυριότερο έδωσε πολύ μεγάλη χαρά στους καλαματιανούς, οι οποίοι κατά χιλιάδες κυριολεκτικά συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, τις χάρισαν, τις χάρηκαν, συγγνώμη, και περιμένουν με αγωνία την επόμενη εκδήλωση. Και έχουμε τη χαρά να σας αναγγείλουμε σήμερα ότι το δεύτερο Φεστιβάλ Χοροδιακής Μουσικής θα πραγματοποιηθεί το 2017. Έτσι παγιώνεται μια μεγάλη διεθνής εκδήλωση για την Καλαμάτα, μια εκδήλωση προβολής, μια εκδήλωση πολιτισμού και τέχνης, ένα άλλο περιουσιακό στοιχείο, μεγάλο, για την πόλη μας. Θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, γιατί ήρθαν στην Καλαμάτα, συμφωνήσαμε για όλες τις λεπτομέρειες που συνδέονται με την πραγματοποίηση του δεύτερου Φεστιβάλ Χοροδιακής Μουσικής το 2017. Το θέμα φυσικά θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και για ψήφιση. Δεν αλλάζουν ουσιαστικά οι όροι σε σχέση με το 2015. Και από αυτή τη στιγμή ξεκινάμε την οργανωτική προσπάθεια ώστε το 2017 να είμαστε πολύ καλύτεροι από το πολύ καλό 2016. Θα ήταν παράληψη, τελειώνοντας, να μην ευχαριστήσω τον κύριο Θανάση Ψαρούλη που είναι απέναντί μου, ο οποίος συνέβαλε ώστε να υπάρξει η πολύτιμη επαφή με την ηγεσία της Interkultur και στη συνέχεια να γίνει πραγματικότητα αυτό το όραμα και αυτός ο σχεδιασμός. Και να ευχαριστήσω και όλους τους υπαλλήλους και τα στελέχη του Δήμου Καλαμάτας. Κάποιοι από αυτούς παρευρίσκονται εδώ. Είναι ο κύριος Γιφτάκης, ο διευθυντής του Οδείου μας, ο κύριος Κουτσογιαννόπουλος, ο κύριος Κοντοθανάσης, προφανώς ο πρόεδρος της Φάρης, ο κύριος Ηλιόπουλος, με την ταπεινότητα που τον διακρίνει, αλλά με εξαιρετική δουλειά και επί της ουσίας. Τους ευχαριστώ δημόσια, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει το μεγάλο αυτό, το σπουδαίο αυτό έργο. Τόσο ο πρόεδρος όσο και η αντιπρόεδρος της Interkultur αλλά και ο καλλιτεχνικός διευθυντής δήλωσαν την ικανοποίησή τους από την πρώτη διοργάνωση και την υποδοχή που έγινε από την Καλαμάτα. Auch ich möchte ganz besonders herzlichen Dank sagen an die Stadt Kalamata und an den Bürgermeister und seinen Mitarbeitern für die ganz hervorragende Organisation beim ersten Chorfestival 2015. Και εγώ θέλω με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την πόλη της Καλαμάτας και το ιδιαίτερα το Δήμαρχο της Καλαμάτας για την εξαιρετική προετοιμασία και για την επιτυχία που σημείωσε το πρώτο χοροδιακό φεστιβάλ της Καλαμάτας. Unser Chor kommt aus direkt aus Stadt Guangzhou und letztes Jahr war ich auch, das ist mit Chor in November in China getroffen. Die hatten mir alle das berichtet, wie schön in Kalamata, wie freundliche Menschen in Kalamata, wunderschöne Erlebnisse. Το Νοέμβριο του συνάντησε στην Κίνα που είχε πάει η κυρία Γουάνγκ και εκεί πραγματικά της περιέγραψαν πόσο εξαιρετικοί ήταν οι άνθρωποι, πόσο ωραία ήταν στην Καλαμάτα. But we will also do our best to bring choirs from many countries to Kalamata next time. Because of the success of the first one, I think it will be easy to have a very good international reputation in the next festival. Θα κάνουμε όμως και πάνω το δυνατό για να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες χοροδίες και πιστεύω ότι θα είναι εύκολο να προσελκύσουμε χοροδίες εδώ λόγω της μεγάλης επιτυχίας του πρώτου φεστιβάλ. And finally, I would just say that I've got now so many good friends and colleagues here in Kalamata, so it's an enjoyment for me to come back and meet you all once again.
Και τελικά θα ήθελα να πω ότι είναι απόλαυση για μένα να έρχομαι στην Καλαμάτα και να συναντώ όλους τους καλούς φίλους που εδώ και συναδέλφους που έχω συναντήσει εδώ και με τους οποίους έχω δημιουργήσει δεσμούς φιλίας. Thank you very much for what you have done and what you will do in the future for this festival. Σας ευχαριστώ πολύ για ό,τι κάνατε για αυτό το φεστιβάλ και για ό,τι θα κάνετε στο μέλλον.